Για δεύτερη φορά μέσα σε περίπου ένα μήνα τα κτηνίατρια σήμερα κατέβασαν ρολά και οι κτηνίατροι προχώρησαν σε νέα απεργιακή κινητοποίηση. Κόκκινο πανί παραμένουν τα μέτρα της κυβέρνησης με τους ίδιους να επαναλαμβάνουν πως στην ουσία τους δεν έχουν αντίκρισμα τόσο για τα αδέσποτα όσο και για τα ζώα γενικότερα. Είναι αναποτελεσματικός γιατί καλύπτει μόνο ένα τμήμα των αιτιών του προβλήματος της δημιουργίας των αδεσπότων. Το μεγαλύτερο τμήμα, τα αδέσποτα δηλαδή που δημιουργούνται από πλασιασμό των ίδιων αδεσπότων, δεν το καλύπτει. Για να είμαι πιο σαφής, παραπέμπει τη διαχείριση των συγκεκριμένων ζώων στους δήμους, χωρίς όμως να δίνει τη δυνατότητα στους δήμους να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Με τη σημερινή απεργία ζητούν εκ νέου να εισακουστούν τα αιτήματα και οι ενστάσεις τους. Λένε μεταξύ άλλων όχι στην υποχρεωτική στήρωση όλων των ζώων συντροφιάς. Όχι και στο μέτρο λήψης και αποστολής DNA με την αναγκαία καταβολή 150 ευρώ που χαρακτηρίζουν ως χαράτσι σε βάρος των ιδιοκτητών. Η εναλλακτική που δίνει ο νομοθέτης έχει ένα πρόβλημα το ζώο σου, πλήρωσε 150 ευρώ ώστε να μην στηρωθεί, τη θεωρώ ότι είναι τελείως φορομπηκτική. Οι κτηνίατροι υψώνουν εκ νέου φωνή διαμαρτυρίας απέναντι στις ξεκάθαρα αντιεπιστημονικές διατάξεις του νόμου, όπως λένε. Και παράλληλα τονίζουν πως αυτές δεν θα βοηθήσουν στη δύσκολη διαχείριση των αδέσποτων, ζητώντας ενίσχυση των δημοτικών κοινοκομείων και καταφυγίων.